Κάθε φορά που υπάρχει μία αλλαγή στο χάρτη της τριτοβάθμιας, στην άφα το τρέχουμε. Μετά το ξεχνάμε, τα αφήνουμε. Τρέχουμε όσο τρέξουμε εκείνη την ώρα, όπως ήρθε το τμήμα, όπως κρατήθηκε το τμήμα του σχέδιο Αθηνά, τώρα έχουμε πάλι το ίδιο. Η κατάσταση στο τμήμα, αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αρχή σχεδόν του τμήματος, δηλαδή με το που γέμισε φοιτητές, όπως προβλεπόταν στα 4 χρόνια, είναι τραγική. Αυτό δεν είναι κάποια γκρίνια γενικώς και αόριστος. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Για παράδειγμα, το μεταπτυχιακό φέτος γίνεται στην Πάτρα. Γιατί πλέον δεν είναι για εργαζόμενους, δεν γίνεται Σαββατοκύριακο, γίνεται καθημερινές. Καθημερινές δεν υπάρχει χώρος να γίνει μάθημα. Επομένως, πήγε στην Πάτρα. Δύο ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος λειτουργούν στην Πάτρα. Γιατί δεν υπάρχει χώρος. Ας δούμε λίγο την κατάσταση. Τι χώρο έχουμε. Έχουμε τρεις αίθουσες στο πέτρινο του δημοτικού του σχολείου, τα οποία είναι ζήτημα αν χωράνε από 30 έως 40 άτομα, όταν σε κάθε αίθουσα έχουμε 180 και 200 ακτέους. Έχουμε 5 εργαστήρια όλα και όλα, τα οποία είναι σε υπόγειο, σε χώρο που λειτουργούν χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση για περίπτωση έκτασης ανάγκης. Αν συμβεί κάτι, δηλαδή δεν υπάρχουν έξιδες κινδύνου, δεν μπορεί να πάρει τέτοια πιστοποίηση από κάτω. Λοιπόν, αν βρέξει και δεν λειτουργήσει η γεννήτρια εφηδρική και υποπεί το ρεύμα, το οποίο είναι πολύ πιθανό, δεν είναι δύσκολο, θα καταστραφεί 1 εκατομμύριο ευρώ εξοπλισμό. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε αλήθεια σε αυτό το Δήμο. Δεν μπορούμε άλλο να κρυβόμαστε, να ορολογούμε τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε από εκεί και πέρα ένα σύμπλεγμα κτηριακό, το οποίο έχει 2 αίθουσες, αποτελείται από κοντέινερ, τα οποία φτάνουν σε ηλικία 20-25 έτη. Είναι ο χώρος που είχε φτιάξει η γέφυρα τότε προσωρινά, όσο κατασκευαζόταν η γέφυρα ως εκθεσιακός χώρος, ο οποίος βάζει νερά, το πάτωμα κάτω είναι ξύλινο, πατάς, είναι κομμάτι που έχει πέσει νερό, μπαίνει το πόδι σου μέσα. Δεν πακτώνουν τα έδρανα σε αυτές τις αίθουσες. Δεν μπορούν να πακτωθούν έδρανα γιατί είναι πολύ λεπτό το πάτωμα. Είναι έχουμε έχουμε καρέκλες. Μπαίνει σε μια αίθουσα λοιπόν, χωράει 100 άτομα να κάνει εξεταστική. Έτσι και ο φοιτητής έχει μπροστά του ένα χώρο τόσο σε ένα μπράτσο πλαστικό. Αυτή είναι η κατάσταση του τμήμα. Και αυτή είναι η κατάσταση από το 2005. Από το 8 και μετά ζητάμε διακαώς, τι ζητάμε. Να έχουμε ένα χώρο 2.000 τετραγωνικά. Δεν κατέστη δυνατό. Έχουμε 15 χρόνια αυτός ο Δήμος, αυτή η πόλη, δεν μπορεί να βρει 2.000 τετραγωνικά. Ναι, είναι η Ελλάδα της κρίσης. Ναι, οι άλλοι δεν έχουν κρίση. Στην Αμαλιάδο, ο Δήμαρχος, εκεί ο Δήμος, έχει κάνει προγραμματική συμφωνία με το ύψος 5 εκατομμύριων ευρώ, με το καλημέρα με το σχέδιο Αθήνα. Εμείς τι κάνουμε. Στον πύργο, για χρόνια ολόκληρα, η γραμματεία του τμήματος λειτουργούσε με υπαλληλία του Δήμου. Εμείς τι κάνουμε. Κατηγορούμενο. Ναι, είναι κατηγορούμενο, αλλά το τμήμα λειτουργήσε. Έτσι, το τμήμα είναι εκεί. Εμείς τι κάνουμε όλα αυτά. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Έτσι. Επίσης, ένα άλλο θέμα εδώ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το τμήμα δεν είναι ίδιο στην πορεία του με όσα τμήματα δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή. Ένα τμήμα το οποίο έχει πλέον 17-18 μόνιμους καθηγητές, φτάνει μαζί με το διοικητικό προσωπικό 40 άτομα, έχει 1.500 φοιτητές, έχει πιστοποιηθεί, έχει 6 ερευνητικά εργαστήρια, έχει μεταπτυχιακό. Δεν έχουν όλα τα τμήματα την ίδια πορεία. Έτσι γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό λοιπόν το τμήμα έχει παραπάνω ανάγκες. Και ασφιχτιά χρόνια από το κτίριο. Και εκεί είναι κάθε φορά που όποτε έχουμε κάποια ανακατάταξη τριτοβάθμια, το θέμα το οποίο μας βγάζει πάλι στη σέντα. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Αν λοιπόν θέλουμε στην άφα το τμήμα και μιλάμε το καπέλο του Ναυπάκτιου, αυτό το θέμα πρέπει να το λύσουμε. Επίσης, μην έχουμε στο μυαλό μας ότι θα έρθει ένα άλλο τμήμα και όλα καλά. Θα έρθει ένα τμήμα το οποίο θα έχει 3 καθηγητές. Είναι αυτό από την αρχή. Και πιστέψτε με, δεν είναι δεδομένο ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το τριτοβάθμιο, εξελίσσονται τμήματα το ίδιο μόνο. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε ένα τμήμα με ασαφές γνωστικό αντικείμενο, από αυτά που δημιουργούνται εύκολα, φύτο ζουν και κάποια στιγμή σβήνουν και συγχωνεύονται με άλλα τμήματα. Ακούτε εδώ λέει συγχωνεύονται 7 τμήματα από το Μεσολόγιο και πάνε στην Πάτρα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα 7 τμήματα έχουν 16 αφηγητές το καθένα και 1.500 φοιτητές και με πτυχιακό το καθένα. Όχι. Είναι τμήματα τα οποία φύτο ζουν, των 2-3 καθηγητών. Είναι από αυτά που περισσεύουν θέσεις σε κάθε χρόνο στο μηχανογραφικό. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε, σαν Δήμο, σαν πόλη, να διαθέσουμε τους ανάλογους πόρους για να προχωρήσουμε. Επίσης, υπόθηκε κάτι πριν. Ναι, για το τμήμα, εγώ θα το πω. Ξέρω ότι μπορεί να έχω και αντιδράσει αύριο με το πηγή κοινωνία στο αντίριο. Φίλοι είναι όλοι, εκεί λειτουργώ. Ναι, δεν μπορεί το τμήμα να λειτουργήσει στο αντίριο. Είναι η έλξη της Πάτρας τόσο μεγάλη για ένα τέτοιο τμήμα που το τραβάει σιγά σιγά. Θέλετε τραβάει τους φοιτητές. Θέλετε τραβάει τον μεταπτυχιακό. Θέλετε τραβάει τους καθηγητές. Θέλετε είναι ένας χώρος ο οποίος δεν θα έρθει εύκολο φοιτητής να σπουδάσει διότι δεν έχει ενδιαφέρον πέρα από το συγκεκριμένο αντικείμενο στεγνά.
Θέλετε ένα χώρο ο οποίος δεν μπορεί να δικτυωθεί σε επίπεδο ερευνητικών έργων, σε επίπεδο παραγωγικών φορέων. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και δεν πάμε να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο αντίστοιχο του πατρών που είναι στο Ρίο, που είναι μια τεράστια μάζα από μόνο του. Είμαστε μικρός δήμος, θα έχουμε πάντα μια μικρή τριτοβάθμια εκπαιδευτική μονάδα. Κοντολογίες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Και αναλόγως αποφασίσουμε. Θα το στεγάσουμε το τμήμα. Και προσωρινά και μόνιμα. Δηλαδή θα μπορέσουμε αύριο το πρωί να πούμε το τμήμα αυτό θα έχει το χώρο που χρειάζεται και σε 5 χρόνια θα το έχουμε και στέγη μόνιμη. Θα το αγκαλιάσουμε επιτέλους δηλαδή. Θα τα δώσουμε αυτά τα πράγματα, ναι ή όχι. Είναι πλέον, έχουν τελειώσει τα ψέματα. Δεν μπορεί άλλο σε μια χώρα η οποία έχει περάσει όλη αυτή την κρίση, θα κάνει μια γενιά να ξαναδούμε μέρες εύκολες. Να περιμένουμε με ψέματα να προχωρήσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Γεια σας, Γιώργο.